Ρε παιδιά, μήπως έχω μεγαλώσει? Τι είναι αυτά? Ακούω πλοία και δακρύζω. Βλέπω μπαλκόνια και βουρκώνω. Τι έγινε? Και τα πλοία μπορεί να φεύγουν, αλλά τα τραγούδια μας μένουν, ε? Τα γλέντια μας, οι νότες, τα στιχάκια, τα φιλιά. Γεια μας, ρε παιδιά.
Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, κύριε Σπύρο Λάμπρου. Καλώς μας ήρθατε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Τι είναι αυτό το 20 που φοράνε τα πιτσιρίκια? Γιορτάζουμε τα 20 χρόνια φέτος στη δισκογραφία. Φτάσαμε 20. Φοροδίας, ναι. Φτάσαμε 20. Με μια μεγάλη γιορτή στις 10 Μαΐου στις 11.30 το πρωί στον καταπληκτικό συναυλικό χώρο Ιερά Οδός, με καλεσμένους δύο μεγάλους καλλιτέχνες, με 350 παιδιά στη σκηνή, τι κάτι λέτε, μοναδικό, 350 παιδιά, με τη ροκ ορχήστρα του Γιώργου Παπαχριστούδη. Είναι ένα θέαμα που νομίζω είναι πολύ σπάνιο, 350 παιδιά στη σκηνή, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και καλούμε όλο τον κόσμο, τους γονείς, να περάσουμε πολύ όμορφα και να γιορτάσουμε. Θα πείτε τα πάντα? 3 ώρες πρόγραμμα. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή επιτυχία βεβαίως. Και σε εσάς. Και σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ. Γεια σας, παιδιά. Σαν τα λουλούδα του καπού, σαν τα λουλούδα του καπού, βρε τα ματοκλάδα σου λαμπού. Σε θέλω και πάρε και δρόμο και τράπα στο καλό.
και ο Βενιζέλος, την πούλεψε και ο Δεμερτζής που θα φέρνε το τέλος. Την πούλεψε και ο Δεμερτζής που θα φέρνε το τέλος. Πέθανε ο Κονδύλης μας, φάει και ο Βενιζέλος. Όσοι γίνουν πρωθυπουργοί όλοι τους θα πεθάνουν. Τους κυνηγάει ο λαός απ' τα καλά που κάνουν. Τους κυνηγάει ο λαός απ' τα καλά που κάνουν. Όσοι γίνουν πρωθυπουργοί όλοι τους θα πεθάνουν. Βάζω υποψηφιότητα πρωθυπουργός να γίνω. Να κάθομαι τεμπέλικα να τρώω και να πίνω. Να κάθομαι τεμπέλικα να τρώω και να πίνω. Βάζω υποψηφιότητα πρωθυπουργός να γίνω. Στη Βουλή εγώ να τους διατάσω. Να τους πατώ τον Άργυλε και να τους μαστουριάζω. Να τους πατώ τον Άργυλε και να τους μαστουριάζω. Και να ανεβαίνω στη Βουλή εγώ να τους διατάσω. Μες στα φύλλα της καρδιάς
με τα μαγκικά σου μάτια όταν φως μου με κοιτάς. Με τα μαγκικά σου μάτια όταν φως μου με κοιτάς. Πόνους έχω εγώ κρυμμένους μες στα φύλλα της καρδιά. Is
κρίμα να μ' αφήνεις μόνος μου να λιώνω. Μαύρη συντροφιά μου δίνεις μόναχα τον πόνο. Η μάτια σου, η ασπαθή καρδιά σου μου έχει πάρει το δόλιο μου μυαλό. Η μάτια σου, η ασπαθή καρδιά σου μου έχει πάρει το δόλιο μου μυαλό. Σαραβωνιαστικά, κοροϊδό που πιαστικά. Και πήρα μια πεπέτα μαγιώρα για γυναίκα. Και πήρα μια πεπέτα μαγιώρα για γυναίκα. Αποφασί πως είμαι παντρεμένος να κουβάλω καθημερινός σαν γαϊδάρος στρωμένος. Να κουβάλω καθημερινός σαν γαϊδάρος στρωμένος. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους Έλληνες Απανταχού. Σε λίγες μέρες, συγκεκριμένα στις 10 του Μάη, κλείνουν 110 χρόνια από τη γέννηση του Μάρκου του Βαμβακάρη. Αφορμή ψάχνουμε εμείς και είπαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Πατριάρχη. Πατριάρχη, έτσι τον αποκαλούν, Πατριάρχη του ρεμπέτικου τραγουδιού, κολόνα, θεμέλιο, πολλά έχουν πει. Εμείς αυτά τα αφιερώματα τα ονομάζουμε συνήθως. Μου αρέσει δηλαδή ο όρος Βίοι Αγίων, γιατί έχουν περάσει πραγματικά από 40 κύματα, βασανισμένες δύσκολες ζωές. Και κυρίως αυτοί οι αυτοδίδακτοι άνθρωποι, όπως ο μεγάλος ο Μάρκος, είναι αυτό που λέμε πραγματικά διαμάντια μες στη λάσπη. Έχουμε μια πολύ ωραία παρέα εδώ πέρα. Καλησπέριζω τον κύριο Στέλιο Βαμβακάρη. Καλησπέρα. Χαρά μας και τιμή μας που είστε εδώ μαζί μας. Όλα καλά. Καλησπέρα, πολύ καλά. Και βέβαια ο κύριος Πάνος Αβόπουλος, ο οποίος δεν γίνεται χωρίς αυτόν. Τέτοια αφιερώματα δεν γίνονται. Τον ευχαριστώ πολύ, το φίλο μας, για την συνδρομή του τόσα χρόνια στην εκπομπή, ειδικά στα θέματα του ρεμπέτικου τραγουδιού. Νομίζω ότι είναι, πώς να πει κανείς, έχει σφραγίδα, έχει αφήσει τη σφραγίδα του με χρόνια στις εκπομπές στο κρατικό ραδιόφωνο. Τώρα είναι εδώ και κάνα χρόνο στο ραδιόφωνο του Α, με αυτή την υπέροχη εκπομπή που τη λέει ρεμπέτικα. Σπινέικα πολίτικα, γλυκά τραγούδια ανατολίτικα. Καλησπέρα, Πάνο, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Πατριάρχη λοιπόν το λένε, αλλά εδώ σε αυτό το βιβλίο που θα σας το συστήσω μετά, ένα βιβλίο του Μάνου Ελευθερίου, που κατά τύχη ήμουν σήμερα στο σπίτι του και κατά τύχη μου έδωσε το βιβλίο αυτό και όταν μου το έδωσε,
όταν μου το έδωσε, του λέω, απόψε έχω αφιέρωμα στο Μάρκο και τρελάθηκε. Κατά τύχη. Ναι. Γράφει λοιπόν ο Κοροβίνης εδώ μέσα ότι είχε πάει στο Πατριαρχείο και έδωσε στον Πατριάρχη ένα πόνημα που είχε γράψει για τον Μάρκο Βαμβακάρη. Και του λέει, αυτό είναι ένα βιβλιαράκι που έχω γράψει για τον ομόβαθμό σας στο Ρεμπέτικο. Και απάντησε ο Πατριάρχης, ναι, γνωρίζω, του αξίζει. Το λέει εδώ μέσα ο Θωμάς. Σωστός. Γενναιόδωρος είναι ο Βαρθολομαίος. Σωστός. Πώς να ξεκινήσουμε έτσι, να δώσουμε ένα στίγμα. Ξεκινήσουμε. Ένα μικρό σκίτσο για τον Μάρκο. Ο Μάρκος είχε ταπεινή καταγωγή. Ήταν ακαδημαϊκά αγράμματος. Δεν πήγε στο σχολείο περισσότερα από 4 χρόνια. Τώρα θα μου πείτε πώς γίνεται με 4 χρόνια και να γράφει αριστουργήματα που τα παίζουν και Ιαπωνέζοι και άλλοι που είναι ακαδημαϊκοί και ξοδέψαν και λεφτά για να πηγαίνουν στα κονσερβατουάρ της Ευρώπης. Γράφουν, ας μην το πω, σεβόμενο στην παρέα. Τώρα αυτό εξηγήστε το μόνοι σας. Επίσης ο Μάρκος ήταν σε όλη του τη ζωή φτωχός. Εδώ είναι ο γιος, ξέρει αν είχε βίλες με πισίνες και τετράτροχα δυνατά αυτοκίνητα. Φτωχός όλη του τη ζωή. Και κάτι άλλο, ότι οι καθοσπρέπει της εποχής του τον περιφρονούσαν. Ήταν γνήσιο ταλέντο όμως. Ήταν καταπληκτικός στις ιδέες και άφησε το στίγμα του πολύ βαθιά στο νεότερο ελληνικό λαϊκό τραγούδι των πόλεων. Γιατί? Γιατί ο Μάρκος Βαμβακάρης ήταν αυτός ο οποίος θεμελίωσε, είναι αναμφισβήτητα ο θεμελιωτής του κλασικού, όπως λέγεται, πείτε εσείς, πυραιώτικου ρεμπέτικου τραγουδιού. Αυτός την έκανε όλη τη δουλειά. Πολλοί ξένοι, το υιοθετώ και εγώ, τον λένε τον Μπαχ της ρεμπέτικης μουσικής. Και στη ζωή του είδε κάποιες τιμές, όχι όμως όπως μετά το θάνατό του, που υπάρχουν σύλλογοι και στην Άπο Ανατολή. Αυτό είναι ένα περίγραμμα του Μάρκου. Ένας μοναδικός. Όπου στις αρχές του 25 είναι πια στον Πειραιά και δουλεύει, ακούει έναν Αϊβαλιώτη εκεί να παίζει μπουζούκι και λέει, εσύ ωραίο είναι αυτό. Και είπε ότι αν εγώ δεν το μάθω αυτό το όργανο, να κόψω το χέρι μου με την τζατήρα, όπως τη λέγανε, ναι. Αυτό που δούλευε τότε στο σφαγείο. Και μετά από ένα χρόνο, όχι έπαιζε μπουζούκι, άρχισε να γράφει τραγούδια και κάποια από τα μαγικά που ακούμε και που θα τα ακούμε για πάντα. Αματάκια σου αδερφούλα βρε, μου ραγίζουν την καρδούλα. Όσοι έχουνε πολλά λεφτά, να ξέρα τι τα κάνουν. Άραγες αποθάνουνε βραμάνα μαν, μαζί
τους θα τα πάρουν. Άραγε σαν ποθάνουνε βραμάν αμάν, μαζί τους θα τα πάρουν. Πάω για τις καλησπέρες. Δεν είναι τυχαίο βεβαίως, καλέσαμε εδώ τον κύριο Μάριο Βουτσίνο, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος Σύρου Ερμούπολης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς μας ήρθατε. Σας θεωρούμε... Χαρά μου μεγάλη να βρίσκομαι στην εκπομπή σας και να εκπροσωπώ το Δήμο, το νησί μας, την πατρίδα του Μάρκου Παπακάρη, τη Σύρο. Ο Μάρκος Βαβακάρης, θέλω να πω ότι όσα αφιερώματα και να του έχουν γίνει, είτε είναι 100, 200, 1000, δεν ξέρω και εγώ πόσα είναι, να ξέρετε ότι κάθε αφιέρωμα είναι μια ξεχωριστή τιμή για όλους εμάς τους Συριανούς. Κάθε αφιέρωμα για ξεχωριστή τιμή. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Ο κύριος Πίλιος Διαβολίτσης, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Αντιδήμαρχος πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. Περίπου πρόεδρος στον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Και εγώ της τοπικής πολύπαθης αυτοδιοίκησης τώρα πια. Τιμή μας που μας προσκαλέσατε σήμερα εδώ. Παρακολουθώ χρόνια την εκπομπή σας και θεωρώ ότι και απόψε θα κάνετε το καθήκον σας εντός εισαγωγικών και θα αγγίξετε την προσωπικότητα Μάρκου Βαβακάρη με τον τρόπο που ξέρετε και με το έχετε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Κυρία Μαρία Ανδρούτσου, είναι δήμαρχος του Αγίου Δημητρίου. Καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε και εμείς. Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε εδώ. Είναι σίγουρο ότι θα περάσουμε υπέροχα και είναι σίγουρο ότι ο πολιτισμός, έτσι όπως θα το φωτίσουμε, θα δικαιώσει και την παρουσία όλων μας και στα κοινά. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν δήμοι. Υπάρχουν δήμαρχοι, εννοώ, δημοτικοί άρχοντες που πραγματικά ιεραρχούν τον πολιτισμό πολύ ψηλά, ασχέτως της μόνιμης έλλειψης πόρων. Αυτό το γνωρίζουμε. Περιέργως πως ο κόσμος εκτιμάει πάρα πολύ τη δουλειά στον πολιτισμό, ενώ μπορεί να υπολείπεται το έργο του Δήμου σε άλλα τα οποία θεωρούνται πιο αναγκαία. Αυτό συμβαίνει και στο Δήμο μας, γιατί λείπουν υποδομές, όμως επειδή στον πολιτισμό γίνεται μια δουλειά από τα χαμηλά. Έχουμε συνεργαστεί και με τον κύριο Σαββό, που έχει κάνει σπουδαία πράγματα και σε εμάς κοντά. Χαιρόμαστε να βρίσκουμε τέτοιες ευκαιρίες για ποιοτικές αναφορές. Βαγγέλης Γερμανός, ο αγαπημένος φίλος. Καλησπέρα. Καλώς μας ήρθες. Τι γίνεται, καλώς σας βρήκα. Όλα καλά. Όλα καλά, Σπύρο. Μάλιστα. Τελείωσε το βιβλίο ή τελειώνει? Το βιβλίο εκδίδεται. Α, εκδίδεται αυτές τις μέρες. Πλέον εκδίδεται. Από τον Ιαννό. Επιτέλους, ξέρω ότι το γράφεις τόσο καιρό. Ο αρμενιστής. Καλό τάξιδο να είναι. Να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν πάει καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχω την αντιδρά από την Αμερική τη Σοφία. Όντως. Σοφία Παπάζογλου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Έχουμε πραγματικά από την Αμερική να τα πούμε. Ναι. Καλά, όλα καλά. Χαίρομαι που είμαι εδώ στην παρέα. Χαίρομαι που θα τραγουδήσουμε Μάρκο. Είχα σκεφτεί να πω κάποια πράγματα, αλλά μάλλον για τον Μάρκο τα λόγια είναι περιτά. Γιατί πιστεύω ότι αυτή ήταν και η κοσμοθεωρία του. Έτσι, και έτσι είναι και τα τραγούδια. Το έχουν το μεγαλείο της απλότητας και της αυθεντικότητάς του. Έτσι, έτσι. Χρήστος Δάντης. Ναι, και σε Μάρκο Βαβακάρη. Σιγά που θα κολλήσω. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική του Μάρκου Βαβακάρη. Τρέφω μεγάλο σεβασμό και αγάπη στο Στέλιο Βαβακάρη επίσης, που για μένα είναι αναφορά, γιατί είναι από τους πρώτους ανθρώπους που κατάφεραν να συγκεράσουν τον μπουζούκι με τον μπλουζ. Και το θαυμάζω πάρα πολύ γι' αυτό. Επίσης είμαι παντρεμένος με Συριανή. Έτσι, αγαπάω πάρα πολύ τη Σύρο. Τα τελευταία 5 χρόνια τα περνάω εκεί τα καλοκαίρια. Και παντού έτσι οι αναφορές μου είναι γεμάτες Μάρκο Βαβακάρη και μου δίνει την ευκαιρία και να γνωρίσω το Στέλιο αλλά και να τραγουδήσω τραγούδια τους. Κλειώ Δανάη Οθωνέου, συνάδελφος. Πήρε το αεροπλάνο και ήρθε από τη Θεσσαλονίκη για να παραστήσει την εκπομπή μας. Το αεροπλάνο δεν το είπε. Καλησπέρα σε όλους. Στο αεροπλάνο δεν μπαίνω, δύσκολα. Ναι. Δεν πήρε το αεροπλάνο. Πήρα το αυτοκίνητο του κύριου Καλατζόπουλου και ήρθαμε παρέα μαζί. Το κάνει αεροπλάνο τουλάχιστον. Μια χαρά. Ήρθαμε πάρα πολύ ωραία. Πετώντας. Πιλότος, είναι πιλότος ο Γιάννης. Όταν είναι η Κλειό μέσα δεν χρειάζεται ούτε τούρμπο. Πετάει. Πετάει η ομάδα. Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι δεν έχω αναφορές πάρα πολλές. Τον Μάρκο Βαβακάρη τον συναντώ
πέρυσι πρώτη φορά σε μια παράσταση που κάναμε, που τραγουδούσε η Μαριό στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Είναι μυστήριο το πώς και γιατί κανείς έχει ταλέντο στη μουσική και πώς χωρίς ο ίδιος να έχει γνώσεις ή παιδεία καταλαβαίνει τη μουσική ως κάτι συμπαντικό. Έρχεται και τον ακουμπά ίδια η μουσική και τον φωτίζει. Για μας τους Έλληνες είναι κάτι πολύ ειδικό μας πράγμα. Κάτι γίνεται μέσα μας και μας ταράζει πολύ όταν ακούμε αυτή τη μουσική. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό, αλλά κάτι ακουμπάει πολύ, πολύ βαθύ. Όπως έλεγε πριν ο Πάνος, και έχουμε φιλοξενήσει και εδώ ανθρώπους, ένα αρεοπαγίτη από τη Σουηδία, ας πούμε, ο οποίος ήρθε με τον μπαγκλαμαδάκι του και έπαιζε βαμβακάρι, δεν είναι μόνο για μας τους Έλληνες. Είναι στα πέρατα του κόσμου. Ο Μάρκος είναι παγκόσμιος. Γιάννης Καλατζόπουλος. Ο αγαπημένος φίλος. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο πιλότος. Με καλείς πάντα στις εκπομπές που είναι βέβαιο ότι θα περάσουμε καλά. Όλες είναι υπέροχες, αλλά δεν ξέρω, κάτι έχεις καταλάβει ότι εγώ παθαίνομαι. Σε ξέρω, άφησε ξέρω ναι. Στα χρόνια. Λοιπόν, Μάρκος, τι να πούμε τώρα. Αυτή την Ελλάδα που βάλεται πανταχώθεν και έχουμε όλοι μας αυτές τις μέρες και αυτόν τον καιρό την αγωνία, θα επιστρέψουμε στη δραχμή εμείς πρώτοι, θα επιστρέψει η Γερμανία στο Μάρκο. Εμείς θα επιστρέψουμε στο Μάρκο. Έτσι. Στο δικό μας Μάρκο. Το Μάρκο, Μάρκο Ακλόνητο. Το Μάρκο Ακλόνητο. Μάρκο Μανής. Έτσι. Είμαστε Μάρκο Μανής. Τι να. Στέλνω, ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Πες μου κάτι έτσι. Σπύρο, εκείνο που έχω να πω για τον πατέρα μου είναι ότι υπάρχει μεγάλος θαυμασμός, είναι ότι από τον πατέρα μου έμαθα να κάνω αυτή τη δουλειά. Το κυριότερο για μένα είναι ότι έμαθα, πήρα το κόλπο του που λέει, έχω ένα θησαυρό κρυμμένο, τα καραντουζένια, τα ταξίμια, αυτά τα πράγματα, έχω μια προσφορά, θέλω να προσφέρω με την πρώτη ευκαιρία να τα παίξω αυτά τα πράγματα. Είναι πράγματα τα οποία ακουμπάνε και με βαραίνουν και μου δίνεται η ευκαιρία σιγά σιγά να κάνω δισκογραφία, όπως είμαι τώρα στο στούντιο, κάνω δύο δίσκους και παίζω αυτά τα πράγματα τη σχολή μου. Αυτή είναι η σχολή μου, αυτή είναι η σπορά μου. Έτσι. Με τη μουσική ήρθα πολύ κοντά και είμαι από τον πατέρα μου φτιαγμένος έτσι να μπορώ να συνεχίσω αυτό το πράγμα που λέγεται μπουζούκι. Εκεί ακουμπάω, εκεί είμαι και εκεί πιστεύω. Μάλιστα. Ωραία μας τα είπες.
Λοιπόν, συνεχίζω τις καλησπέρες, κυρία Ευελίνα Αγγέλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είμαι πολύ χαρούμενη, πολύ συγκινημένη, γιατί εγώ έχω την τύχη από την αρχή που ξεκίνησα να τραγουδώ να συναντήσω στον δρόμο μου τον Στέλιο τον Βαμβακάρη, με τον οποίο συνεργάζομαι εδώ και 20 χρόνια. Να, τα αυτά είναι. Και ο οποίος μου άνοιξε ένα τόσο πλούσιο κόσμο μουσικό. Είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Τον ευχαριστώ. Και είναι μεγάλος δάσκαλος και ο Μάρκος και ο Στέλιος για μένα. Μάλιστα. Κυρία Λίλα Καφαντάρη. Τι κάνει. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε πολύ. Και εμείς, να δείτε πώς. Τώρα, εγώ έχω μπερδευτεί τόση ώρα και να σας πω γιατί έχω μπερδευτεί. Γιατί είμαι Συριανή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί μέχρι τώρα ήμουν εκλεγμένη στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που έχει έδρα τη Σύρο, την Ερμούπολη. Που συνέχεια ταξίδια πήγαινε, έλε, και μάλιστα ήθελα να ρωτήσω τον αντιδήμαρχο. Γιατί δεν κυριαρχεί ο Βαμβακάρης στο νησί. Δηλαδή, πηγαίνοντας στη Σύρο, ναι, δεν νιώθεις Βαμβακάρη, παιδί μου. Και είναι μεγάλο πράγμα αυτό για ένα νησί. Δηλαδή, είναι μεγάλη πρίκα πολιτισμού. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσετε έτσι ένα βάρος σε αυτό το όνομα που κουβαλάει η Σύρα. Είναι γεγονός, αν μου επιτρέπετε, ότι, και δεν τρέπομαι να το πω, το θέμα είναι να είμαστε αληθινοί, όπως ο Μάρκος Βαμβακάρης, αυθεντικοί και αληθινοί. Είναι γεγονός ότι η Σύρος μέχρι σήμερα, ας το πω έτσι, δεν τίμησε όσο θα έπρεπε το Μάρκο Βαμβακάρη έτσι, και εντός εισαγωγικών δεν εκμεταλλεύτηκε και δεν αξιοποίησε με την καλή έννοια το όνομα και τη σύνδεση του Μάρκο Βαμβακάρη με το νησί μας. Έτσι. Βεβαίως, η ιστορία έχει γράψει και δεσβήνει, έτσι. Ό,τι δεν έγινε, αλλάξει, λοιπόν, μπορεί να γίνει αυτό στη συνέχεια. Αν αυτό αλλάξει, λοιπόν, έτσι. Δηλαδή, φιλοδοξούμε το καλοκαίρι έγινε, με το πρώτο φεστιβάλ ρεμπέτικου τραγουδιού που θα διοργανώσουμε, να βάλουμε μπροστά ξανά τις μηχανές και να τιμήσουμε τον Μάρκο Βαμβακάρη όσο πρέπει και όσο του αξίζει. Ήθελα να ρωτήσω το γιο του Βαμβακάρη, πώς είναι δυνατόν να νιώθει ένα πλάσμα μεγαλώνοντας κάτω από τη σκιά ενός τέτοιου μύθου, ενός πατέρα, τέτοιου βεληνικού δημιουργού. Δεν πρέπει να είναι εύκολο. Ο μύθος δεν είναι ποτέ μύθος ένες τότε χρόνο, οπότε κάπως έτσι τη βγάζουμε καθαρή. Μόνο έτσι, αλλά και πάλι το βάρος είναι βάρος, έτσι δεν είναι. Ναι, αλλά μπορώ και εκμεταλλεύομαι αυτό το πράγμα, γιατί στη δουλειά μου φτιάχνουν αυτά τα πράγματα που μου αρέσουν, αυτά τα πράγματα που θέλω, αυτά τα πράγματα που πραγματοποιώ, και αυτό το πράγμα με ευχαριστεί πάρα πολύ. Εκείνη και η κληρονομιά μου, μεγάλη, το DNA μου, ας πούμε, να είναι γύρω από αυτό το όργανα που λέγεται Μπουζούκι. Τι ωραία. Είστε αλλά τυχερός. Ναι. Πολύ τυχερός. Ευχαριστώ πολύ. Και για το όνομα μόνο. Έτσι. Γιάννης Αϊβάζης. Πάμε στους μικρότερους να δούμε τι γίνεται τώρα. Οι πιο νέες γενιές τι επαφή έχουν με τον Μάρκο. Σπύρο μου. Θέλω να πω, καθόμουν και σκεφτόμουν λίγο πριν ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός, γιατί το τελευταίο δίμηνο είμαι μέσα στη καλή μουσική, καλή λαϊκή από το Τσιτσάνι. Κάνουμε τα γυρίσματα του Ουζερή Τσιτσάνης από το μόνιμο βιβλίο του κ. Σκαμπαρδόνη. Λοιπόν, ξέρεις όλες τα γυρίσματα με τη μουσική του και ξαφνικά βρίσκομαι, έρχομαι εδώ για να ακούσω Βαμβακάρη. Είμαι πάρα πολύ τυχερός. Η γενιά μας, εντάξει, έχει μεγαλώσει με τα τραγούδια, δεν έχει χαθεί. Ευτυχώς, αυτοί οι μεγάλοι μύθοι μας μαθαίνουν συνέχεια το τι πάει να πει καλή μουσική, τι πάει να πει ζωή, τι πάει να πει να είσαι πραγματικός λαϊκός άνθρωπος. Και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Και νομίζω ότι θα περάσει και στις επόμενες γενιές. Έτσι. Μιας και αναφέρθηκες, Γιάννη, στο Τσιτσάνι, ο Τσιτσάνης έπαιξε ένα πολύ σοβαρό και μεγάλο ρόλο στο να ξανα, όταν ο Μάρκος για διάφορους λόγους που δεν τις παρούσε να αναφέρουμε, ήταν, ας πούμε, θεωρείται ο ξεπερασμένος, του λέγανε. Ξέρεις πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε παιδί μου, έρχονται καινούργιες εταιρείες, όλες αυτές τις βλακίες, ας πούμε. Και κάποιοι του λέγανε είσαι ξεπερασμένος, τότε ο Τσιτσάνης έβαλε χέρι και μίλησε στις εταιρείες και άρχισε να ξανατραγουδιέται ο Μάρκος από τραγουδιστές όπως ο Μπιθικότσης τότε, για την Grey κτλ. Το 1959 ο Τσιτσάνης έγινε διευθυντής στην εταιρεία, στην Κολούμπια. Και ενώ δεν το πιστεύαν οι άλλοι, το θεωρούσαν αντίζηλο του Μάρκου. Όχι όμως, καταλάβαινε.
άσε που ήταν άνθρωπο σίγουρο για τον εαυτό του και τον κάλεσε να γράψει. Και αυτό, όπως μπορεί να βεβαιώσει και ο γιος του, ο γιος ήταν παιδάκι τότε, στήριξε και ηθικά και οικονομικά τον Μάρκο. Σαν να είπε δηλαδή ο Τσιτσάνης, δάσκαλε, από σένα μάθαμε, σου επιστρέφω ό,τι μπορώ. Ο Μάρκος Μαυακάρης έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια για μάτια. Άμα βλέπει τα μάτια της κυρίας, δεν θα είχαμε ένα τραγουδάκι καινούριο. Κυρία Ντάνη Γιαννακοπούλου, γεια σου Ντάνη. Γεια σας, καλησπέρα. Έχει γράψει κατά μάτια. Συγκεκριμένα, όχι, γι' αυτά, συγκεκριμένα λέω, παιδί μου. Πες, όταν ο Μάρκος θα την έβλεπε, δεν θα το σκάρωνε, θα το σκάρωνε. Σας ευχαριστώ. Νομίζω. Τι γίνεται, Ντάνη, για πες. Καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ που είμαι στο συγκεκριμένο αφιέρωμα. Εγώ δεν μεγάλωσα με τη μουσική του Βαμακάρη, αλλά επέλεξα να την ψάξω λίγο αργότερα, μεγαλώνοντας. Και δεν το μετάνιωσα ποτέ. Και οφείλω να πω ότι είμαι από αυτούς που συγκινούνται βαθιά από αυτή τη φωνή, από αυτή την κατάθεση ψυχής. Δημήτρης Μαύρος. Γεια σου, Δημήτρη μου. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή σας. Ξέρεις πολύ καλά ότι έχω αδυναμία στο ρεμπέτικο και στο Μάρκο. Και με αφορμή αυτά που μόλις είπατε, θέλω να πω αυτό που έτσι βασανίζει το μυαλό μου. Τα τραγούδια του Μάρκου καταφέραν τελικά να ξεπεράσουν την ταξική τους προέλευση και ακόμα και όταν το τοπίο μεταβαλόταν στην Ελλάδα, με αφορμή αυτό που είπατε για τον Τσιτσάνη, να βρει πάλι το δρόμο του. Αυτό εγώ όπως το εκτιμώ και εδώ που είναι τιμή μου να είμαι με τον κύριο Βαμβακάρη μαζί και οι μελετητές τους οποίους πάντα ακούμε, νομίζω συμβαίνει γιατί τα τραγούδια του κουβαλάνε αυτόν τον κλαυσίγελο που κουβαλάει ο καθένας μας, η ψυχή του καθενός. Και αυτό, όσο και οι συνθήκες να μεταβληθούν, οι κοινωνικές, οι οικονομικές, πάλι εμείς σε αυτό θα επιστρέφουμε και με αυτό θα πορευόμαστε. Για να βρίσκουμε δρόμο. Μάλιστα. Αυτό νομίζω είναι που μας κρατάει. Συμφωνούμε. Πάμε να πούμε κάνα τραγουδάκι για να συνεχίσουμε μετά τις καλησπέρες. Ο Βαγγέλης ο Γερμανός με την κιθάρα του είναι έτοιμος. Έτοιμος, αγγέλη Μαρία. Bravo!
Συνεχίζω τις καλησπέρες. Ναι, πριν πάω όμως στη νίκη του Βαλκαράκη, έχουμε αφήσει μια κρεμότητα με τον Δημήτρη. Από χαιρετισμούς. Α, ναι. Για θα φάω ξύλο. Οπωσδήποτε. Στο Λευτέρη και στην Εύα. Ναι, ναι. Λευτέρη και Εύα, γεια. Γεια σου, Νικάκη μου. Γεια σας. Νίκη είναι παντός καιρού. Μουσικά παντός καιρού. Συμφωνούμε. Από λυρικό τραγούδι μέχρι βαρύ ρεμπέτικο. Δεν αφήνουμε τίποτα. Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Και εγώ σήμερα έχω τρεις λόγους να σας ευχαριστήσω που είμαι εδώ. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ξέρεις πολύ καλά πόσο αγαπάω αυτή τη μουσική, το ρεμπέτικο. Και όταν έρχομαι εδώ νιώθω ότι είμαστε μια ωραία παρέα που θα διασκεδάσουμε, θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι με τη Σύρο με συνδέει ένας μεταφυσικός τηλεοπτικός λόγος που πρώτη φορά ήμουν η Συριανή νύφη. Στις 7 θανάσιμες πεθερές, τόσα νησιά παίξανε, τόση τόπη ελληνική. Μετά η δικαίωση που είμαι πια μια Συριανή, και ο Δημήτρης επίσης. Αγαπάω δηλαδή αυτό το νησί πάρα πολύ. Το κλειδί της πόλης πρέπει να πάρει. Ναι, νομίζω δικαιούμαι. Μισό μετάλλιο. Αν τριτώσει θα πολιτογραφηθώ το δικαιούμαι. Και γενικά ο τρόπος που μας αντιμετώπισαν και στα γυρίσματα είναι συγκινητικός. Είναι υπέροχο νησί. Και δεν είναι τυχαίο το ότι έβγαλε ένα Μάρκο Βαμβακάρη. Και ο τρίτος λόγος είναι επειδή ξέρω πολύ καλά ότι οι εκπομπές και τα αφιερώματα για τον Βαμβακάρη αγγίζουν μια ιδιαίτερη χορδή σε σένα. Είναι αγαπημένος και το ξέρω. Είναι όντως. Αλλά μια και λέμε ότι για τη Σύρο που έβγαλε ένα Μάρκο Βαμβακάρη, έχει βγάλει και ένα. Μεγάλη μου αγάπη και μεγάλο θαυμασμό και ένα Μάνο Ελευθερίου ισχύος, έτσι, μην τα ξεχνάω αυτά. Λοιπόν. Σταύρος Νικολαίδης, πού είσαι ρε φίλε, πού είσαι ρε. Στη Λάρισα ήμουνα, τι κάνεις, χαίρομαι πάρα πολύ που εδώ Σπύρο μου, αγαπημένα. Πλάκα, κάνεις κάνα 2-3 χρόνια πάνω. Ναι, έκανα 4 έργα με το δάσκαλο τον Τζιάνο. Μάλιστα. Ωραία ήταν. Καλώς μας ήρθες λοιπόν πάλι. Καλώς σας βρήκα. Εγώ, καθότι δεν έχω σχέση με τη Σύρο, αλλά καθότι Σμυρνιό στην καταγωγή, που όπως είπες, μεγάλωσα με τη Σμυρνιακή μουσική, με τα Σμυρνιακά τραγούδια, τα αγαπάω πάρα πολύ και όπως είπες, ο Μάρκος πάτησε πάνω στη Σμυρνιακή μουσική. Δεν μπορούσα να μην αγαπήσω μεγαλώνοντας και τα τραγούδια του Μάρκου. Θεωρώ ότι είναι η δικιά μας jazz, τα δικά μας blues, και αυτό και η φωνάρα του Δάντη τα ερμηνεύει τόσο καλά, γιατί είναι φωνή jazz τελείως ο Δάντης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αδερφέ, να είσαι καλά.
Αντώνη Σεμίτη. Γεια σου, ρε φίλε. Γεια σου. Καλησπέρα. Γεια σα. Για άλλη μια φορά μαζί μα. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Τώρα τι να σου πω εγώ για τον Μάρκο. Τι να πει. Άμα αρχίσω να μιλάω, θα σταματήσω σε δύο χρόνια. Κάποιοι του αρέσει να έχουν ανάγκη να ακούνε για τον Μάρκο, να λένε για τον Μάρκο να κάνει. Εγώ έχω πιο πολύ ανάγκη να τραγουδάω για τον Μάρκο παρά όλα τα άλλα. Μου φαίνεται λίγα δηλαδή όσα και να πούμε, όσα και να πούμε, ό,τι και να πούμε, εκτός αν βγάλουμε κάτω τη βιογραφία και πούμε τότε γεννήθηκε, τότε έκανε, τότε έκανε. Με τον Αντώνη, κάθε φορά που μιλάμε για τον Μάρκο, μου λέει δεν γράφει στίχους, είναι ποιητής. Για μένα το ξαναλέω, είναι ο μεγαλύτερος ποιητής. Δεν υπάρχει. Όχι απλός ποιητής, ο μεγαλύτερος ποιητής. Ξέρεις τι είναι να λες το πιο σκληρό λόγο, την πιο σκληρή λέξη και να ακούγεται τόσο ποιητικά. Και τρυφερά, ε. Σκύλα λέει και είναι ποιήση, ξέρω εγώ. Ποιος άλλος το κάνει αυτό στον κόσμο. Τι είναι, φιλαρμονική είπαμε τώρα είναι. Ναι. Φιλαρμονική ναι, το κάναμε. Ναι. Εδώ παρέστηκε ο επιτραπέζιο. Για πάμε. Πάμε μέσα. Οπα. Παρακάτω. Yeah.
σούλα όλοι αργυλέτες, φυλαχτή τα ποτουτζέδες. Στα σου πόλη στα λεβέντη κι ας τον αργυλέ να καίει. Μαύρο φέρνει από τη Σμύρνη, ρε και καλάμι από τα Ειρήνη. Ρε και καλάμι από τα Ειρήνη, ρε και χαρά στο πουτι πίνει. Μπράβο, μπράβο. Ένα πολύ τρυφερό τραγούδι που το αγαπάει πολύ η Λίλια Καφεντάρη. θα μας το πει τώρα η Ευελίνα Αγγέλου. Να πεθάνει!
Ναι, ναι, ναι. Να πεις. Αυτό το τρυφερό και αγαπησιάρικο τραγούδι που μόλις ακούσαμε ήταν η πρώτη επιλογή τραγουδισμένο από όλους τους πρωταγωνιστές για τους τίτλους των εγκλημάτων. Ναι, ναι, ναι. Να πεθάνει. Είναι παρεξηγημένο. Ναι. Όχι, γενικώς έχουμε παράδοση στο να τραγουδάμε τραγούδια μαύρα με τρελό κέφι, ας πούμε. Πιο παθιασμένο, πιο ερωτικό τραγούδι υπάρχει από αυτό. Στους αγαμουστίτες που είναι στη Θεσσαλονίκη και όσοι δεν τους είδαν να πάτε, έχει ένα καταπληκτικό νούμερο μέσα που γράφει η Δήμητρα Παπαδοπούλου, το παίζει ο Ηρακλής και λέει πώς την έχουμε δει έτσι, έλεγε. Δηλαδή, ο Κυρθάνος πέθανε, γουά! Να πεθάνεις, να πεθάνεις, γουά! Ένας Μπατήρης πέθανε, γουά! Τι γίνεται? Ο κύριε Αντώνης πάει, μας άφησε που λέει. Αφιερωμένος Πυριώτητες και τις Πυριώτητες με πολύ αγάπη από τον Ενίτη. Πάμε. Ναι, παρέα, παρέα. Ήμουνα μαγκά μια φορά με βλέμμα αριστοκράτη.
παντρεύα την Ελένη. Τα πίνα το πενελάω με τη γαρδιά καμένη. Τα πίνα το πενελάω με τη γαρδιά καμένη. Ο Πάρης θα γινόμουν λαχτρεύα την Ελένη. Τα ζευρώ το ίδρα. Ας του κόμπα την κεφάλι θα τη λέμε αίδρα. Ας του κόμπα την κεφάλι θα τη λέμε αίδρα. Ήθελα να πω Ηρακλής όταν ζευρώ το ίδρα. Θέλεις καγινό για να με αγαπήσεις. Εσύ με το κεφάλι σου το ξέρεις τι θα ζητήσεις. Εσύ με το κεφάλι σου το ξέρεις τι θα ζητήσεις. Τι άλλο θέλεις καγινό για να με αγαπήσεις. Άδωνη. Ετοιμαστείτε οι κοπέλες να χορέψετε, παιδιά, γιατί έχουμε... Λοιπόν, όχι, κάτσε, πριν περάσουμε σε αυτό, να το στηρίξουμε θεωρητικά. Έκανε τη μεγάλη, μαζί με τον Μπάτι, με τον Δελιά και με τον Μπαγιουμτζή, κάνανε την τετράδα, την ξακουστή του Πειραιός. Εξ αυτού, δηλαδή, να κάνουμε μια παρέκκληση και να πούμε ένα τραγούδι τώρα του Βαμβακάρη, αλλά να πούμε τη Γυφτοπούλα. Α, για να χορέψουν τα κορίτσια, κατάλαβες. Του Μπάτι. Thank you.
Γιάννης Καρατζόπουλος όπως ποτέ δεν τον έχετε ξαναδεί. Αθηνά Λαμπύρη, καλησπέρα Αθηνούλα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι στην παρέα μας. Εγώ ευχαριστώ που με έχετε καλέσει σε αυτήν την εκπομπή για τον Μάρκο. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι ανάμεσα σε τόσους εξαιρετικούς καλλιτέχνες. Αλλά θα πω, αν μου επιτρέπετε, ότι είναι ακόμη μεγαλύτερη τιμή που βρίσκομαι κοντά στον γιο του Μάρκου, τον Στέλιο τον Βαμβακάρη, τον οποίο θεωρώ εξαιρετικό συνθέτη και φανταστικό καλλιτέχνη. Για τον Μάρκο, οι προλαλήσαντες με έχουν καλύψει, θα έλεγα. Το μόνο που θα προσέθετα στην κουβέντα, λέγοντας πριν για την... ότι δεν έχει ακαδημαϊκές γνώσεις, τέλος πάντων. Θα δανειστώ, όπως θυμάμαι, μία κουβέντα που είχε πει στο Ποτέ την Κυριακή η Μελίνα Μερκούρη, που έλεγε ότι τα πουλιά δεν ξέρουν νότες και όμως τραγουδάνε. Βασίλης Προδρόμου, γεια σου μπίλη μου. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθες, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε. Θα πω το εξής. Εγώ το πρώτο τραγούδι που είπα σε κόσμο μπροστά ήταν το Χαϊδάρι, που είναι και του Στέλιου, του Βαμβακάρη και του Μάρκου ταυτόχρονα. Και είναι έξτρα χαρά για μένα να βρίσκομαι εδώ. Μάλιστα. Σοφία Παπαζόγλου. Παρακαλώ στο βήμα.
Μάλλον πρέπει να χειροκροτήσετε, γιατί θέλω να αναφερθώ στις κυρίες και στους κυρίους από την ομάδα του Γιάννη του Σκάλκου που είναι απόψε μαζί μας και χορεύουν τόσο ωραία. Το μεγάλο Μάρκο Βαμβακάρη, λοιπόν, αφιέρωμα, και μόλις μου έλεγε ο Στέλιος για το πόσο σπουδαίος χορευτής ήταν ο Μάρκος, εξού και είναι τόσο ωραία μετρημένα τα ζεμπέκικα του. Για πες, Στέλιο, αυτό που μου λέγεις με τη λατέρνα. Ναι. Από ό,τι έλεγε, ας πούμε, καμιά φορά που μνημόνευε όταν σε ένα καφενείο, γιατί κάθε Κυριακή μας έκανε κατηχητικό. Καθόμαστε και τα τρία τα παιδιά, ο αδερφός μου, ο Ντομένικος, ο Βασίλης, και καθόμαστε σε ένα καφενείο στο σπίτι μας κοντά και μας έλεγε, ας πούμε, τη ζωή του. Το τι τράβαγε, λοιπόν, στη σειρά πιτσιρικάς, είχε πολύ άσχημη ζωή, αλλά μέσα σε αυτή τη ζωή που είχε ήταν και χαρισματική, γιατί μάθαινε πράγματα, και αυτά τα πράγματα που μάθαινε από όλο αυτό το γυρολόι μέσα στο λιμάνι, γιατί η Σύρα ήταν ένας τόπος που υπήρχαν καφενεία, υπήρχαν ντεκέδες, υπήρχαν πράγματα μέσα σε αυτό το νησί, υπήρχαν πράγματα πάρα πολλά. Ο Μάρκος, για να βγάλει, επειδή ήταν πολύ φτωχός και επειδή αγαπούσε πολύ τον πατέρα του, πήγαινε, έβρισκε τους ανθρώπους που κάνανε τη μουσική, και η μουσική τότε παίζονταν εκεί πέρα, δεν παίζονταν από τα γραμμόφωνα, παίζονταν στο θέατρο αυτό που είχαν στη Σύρα, το Απόλλων, το αριστοκρατικό που είναι σαν τη σκάλα του Μινάνου, και πήγαινε ο Μάρκος και έβρισκε τους ανθρώπους στα καφενεία, στους ντεκέδες, έβρισκε τους λατερνατζίδες, οι οποίοι ήταν τα κύμια αυτού, γιατί τον πήγαινε η ψυχή του, ακούμπαγε πάνω σε αυτά τα όργανα, γιατί οι μουσικές και οι δρόμοι ήταν τόσο πολύ πειραχτικοί που αυτά του μείνανε μέσα στην ψυχή και χάραζε σιγά σιγά την ποίηση και το στίχο και τη μουσική. Δηλαδή γινότανε μουσικός από παιδάκι, τα κουβάλαγε αυτά τα πράγματα. Και ήτανε, από ό,τι ξέρω και από ό,τι λέγανε και από ό,τι μου έχει πει, ότι ο Μάρκος για να σηκωνότανε να χορέψει έπρεπε να τον πληρώσουνε, και τον έπαιρνε ο λατερνατζής και μπαίνανε μέσα στο καφενείο εκεί που μπαίνανε, ας πούμε, και χτύπαγε τον τέφι και χόρευε το ζεμπέκικο θανατηφόρα, Σπύρο. Δηλαδή ήταν άγγελος όρθιος που χόρευε, και ήταν και άντρας ο οποίος δεν είχε καμία σχέση. Δηλαδή ήταν νησιώτης 100% με στιβάλια, με πατατούκες από πιτσιρικάς, με φανέλες περίεργες, ήταν άνθρωπος του λιμανιού. Και αυτό το πράγμα του πήγαινε στο χαρακτήρα, και ο χαρακτήρας του τον έκανε Μάρκο. Δηλαδή το πίστεψε, το είχε από μικρός. Η μουσική, δηλαδή έπεσε στη μουσική από παιδί και δημιούργησε. Ό,τι έχει πει ήταν χρονογράφημα, ήταν η αλήθεια, και ήταν μάγκας που τα ήξερε τα τραγούδια ή τα κουβάλαγε. Κάποτε κάναμε μια συναυλία και όταν άκουσα τη φιλαρμονική να παίζει κάποια τραγούδια του με τα πνευστά και με τις τούμπες και με όλα αυτά, ήταν κάπου 60 άτομα, είχαμε κάνει κάποια συναυλία στον Πειραιά και άκουσα τα τραγούδια του, μαγεύτηκα. Δηλαδή η μουσική του είναι μέλλον. Και ένα άλλο να σου πω, ότι ο Μάρκος έχει πάει στην Κορέα, ο Μάρκος έχει πάει στη Ιαπωνία, υπάρχει νησί στη Ιαπωνία που λέγεται Φραγκοσυριανή. Και σιγά σιγά τον ανακαλύπτουν, βγαίνουν βιβλία στην Αγγλία, υπάρχουν μουσικολόγοι, δηλαδή με το όνομά του ασχολείται πάρα πολύ ο κόσμος. Και θα πάμε να παίξουμε, να κάνουμε συναυλία στην Αγγλία, στο Λονδίνο, θα πάμε να τον τιμήσουμε στις 11 του μηνός, τον Ιούνιο, να κάνουμε μεγάλη συναυλία, δεν ξέρω πώς. Ναι. Και θέλω να σου πω ότι το όνομά του είναι... Διαπλανητικός Μάρκος, Ναι. Μάλιστα. Να πω κάτι. Η συναυλία που λέει ο Στέλιος λέγεται Μάρκος ο Φραγκοσυριανός και είναι η επιμέλεια της Ελλήνας της Νικολακοπούλου. Ναι, είχε παρουσιαστεί πριν από 3 χρόνια, νομίζω, στο Ηρώδιο. Ήμασταν με τον Στέλιο. Πήγαμε πέρυσι στο Ισραήλ. Φέτος θα πάμε στο Λονδίνο. Μάλιστα. Άνοιξε ορίζοντες. Ναι. Ορίζοντες στο εξωτερικό η μουσική του. Έτσι, έτσι. Καραβοτσακίσματα, Αθηνά. Αθηνά Λαμπή. Αζανά πικρές φαρμάκια.
σαν απίκρες φαρμάκια καραβοτσακίσματα. Σαν το βράχο που τον δέρνουν τη θάλασσα στα κύματα. Σαν το βράχο που τον δέρνουν τη θάλασσα στα κύματα. Στην
Λοιπόν, μιας και θα πούμε τώρα τη Φραγκοσυριανή. Ο Μάρκος λέει, πήγα να παίξω ύστερα από 20 χρόνια που είχα να πάω στη Σύρα, πήγα να παίξω. Δεν κοιτούσα ποτέ τον κόσμο, δεν μπορούσα να κοιτάω και κοιτούσα πάντα κάτω. Και έτσι όπως παίζω, σηκώνω κάποια στιγμή τα μάτια μου και βλέπω ένα πρόσωπο απέναντι και με πειράζει βαθιά στην καρδιά. Δεν ξανασήκωσα τα μάτια, ήμουνα κάτω μέχρι που τέλειωσε, αλλά πια είχε μείνει μέσα μου αυτό το πρόσωπο και με το που γύρισα στον Πειραιά έγραψε τη Φραγκοσυριανή. Σοφία, θα έρθεις να το πούμε μαζί την επόμενη. Πολύ ευχαρίστω. Ξέρα τι θα κάνουν. Άραγε σαν ποθάνουν. Εύρα μάναμαν μαζί του θα τα πάρουν. Άραγε σαν ποθάνουν. Εύρα μάναμαν μαζί του θα τα πάρουν. Ψηλή στη τσέπη μου, ποτές δεν αποτάζω κι όλα τα αδέρφια μου παίρνουν βραμάν αμάν μόνο σαν μαστουριάζω. Κι όλα τα αδέρφια μου παίρνουν βραμάν αμάν μόνο σαν μαστουριάζω.
αφού στον άλλον είναι ντουνιά. Λεφτά δεν θα περνάνε. Τα έχουν και τα θυμιάζουνε βραμάν αμάν. Δεν ξέρουν αν τα φάνε. Τα έχουν και τα θυμιάζουνε βραμάν αμάν. Δεν ξέρουν αν τα φάνε. Καλά. Μπράβο Βασίλη, μπράβο Βασίλη. Μπράβο Βασίλη, μπράβο. Γιάννη, για πες τώρα μια και κατεβήκατε στη Θεσσαλονίκη, τι κάνετε εκεί πέρα, γιατί... Το λόγο θα σου δώσουμε, έτσι θέλαμε και κατεβήκατε. Όχι, όχι. Ήρθαμε γιατί μας κάλεσες, αλλά είναι μια πραγματικά ευτυχέστατη συγκυρία, γιατί το έργο που ανεβάζουμε τώρα με την Κλειό στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, του Κουτρούλιο Γάμος, του Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβή, αναφέρεται πολύ στη σειρά. Μια που μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι αυτό το καταπληκτικό έργο, πέρα από την ίντριγκα και το πόσο επίκαιρο είναι, γιατί δείχνει πώς γίνεται κάποιος υπουργός από τότε μέχρι σήμερα, είναι ένα σπουδαίο έργο, γιατί λέει ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο από εκείνη την εποχή η οικονομική μας δυσπραγία, όσο η πνευματική και η πολιτιστική μας πώς λέγεται αυτό, υποχώρηση. Για σκέψου όμως. Ναι. Δεν λέμε τα ίδια και σήμερα. Τα ίδια λέμε και ποιος μας ακούει. Αλλά θα τα λέμε. Και το σκηνοθετεί ο. Το σκηνοθετεί η αφεντιά μου. Μάλιστα. Και κάνει τον Κουτρούλιο ο Τάσος ο Πιζηρκιανίδης. Άρα, Τάσουλη, γεια σου, Τάσουλη. Ο φίλος ο Τάσος δεν μπορούσε να έρθει σήμερα. Ένα εκπληκτικό έργο, παιδιά, που σημειώνω εγώ, όποτε έχει ανέβει, έχει κάνει μεγάλη επιτυχία. Είναι ναι, πάρα σπουδαίο, πολύ σπουδαίο έργο. Να πάτε να το δείτε, κανονίστε. Περιοδία όλο το καλοκαίρι. Ναι, και πότε περίπου ανεβαίνουμε, Ιούνιο. Τέλος Ιουνίου. Μάλιστα. Ναι. Άντε με το καλό, με το καλό. Ναι, ευχαριστούμε με το καλό. Πολύ. Με το καλό. Τι γίνεται με αυτή τη σειρά, κύριε Βουτζίνο, όλα, δηλαδή πόσες αναφορές στη σειρά. Ο κύριος έχει μια τεράστια πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό ακριβώς. Και θα πρέπει να πούμε, μιας και μας δίνεται η ευκαιρία εδώ και είμαστε καλεσμένοι στην εκπομπή σας και περνάμε και υπέροχα, ότι πέραν των άλλων, πέραν του Μάρκο Μαυακάρη και όλα αυτά που μας συνδέουν βαθιά με τον πολιτισμό, προσπαθούμε να κατακτήσουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Είμαστε υποψήφια πόλη για την πολιτιστική πρωτεύουσα του 2000, πολιτιστική πρωτεύουσα Ευρώπης του 2021. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο ένα μικρό νησί να μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία. Ξέρουμε ότι ο στόχος είναι πάρα πολύ δύσκολος. Αλλά θα το παλέψουμε μέχρι τέλους και πιστεύουμε στο θαύμα. Ξεκινήστε με το Μαυακάρη. Σας ευχόμαστε. Τα ματοκλάδα σου λαμπούν βρε, τα λουλούδα του καμπού. Σαν τα λουλούδα του καμπού. Σαν και εμένα δεν
ένα γλυκό τραγουδήσεις να πει. Να μας ευχαριστήσεις. Κλάψανε σαν το μάθανε που σε βαθιά στο μνήμα. Δε σε ξεχνάμε καβουρά τις ώρες που κλαίγαμε. Ακούμε τα τραγούδια σου κι όλο Ο Καβουράς ήταν ένας πολύ μεγάλος τραγουδιστής και πολύ σπουδαίος οργανωπαίχτης, φίλος του Μάρκου. Και επειδή έχασε τη ζωή του νέος, 35 ετών. 35 χρονών, του έγραψε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Μιας και μιλάμε λοιπόν για φίλο του Μάρκου, πάμε πάλι στη ξαχουστή τετράδα του Πειραιός και να πούμε ένα τραγούδι ενός άλλου που έφυγε πολύ νέος, ένας πολύ μεγάλος άνθρωπος, πώς το λένε, του ρεμπέτικου τραγουδιού, ο Ανέσης ο Δελιάς. Και να πούμε το Χαρέμι στο Χαμάμ. Θα παρακαλέσω τη Σοφία Παπάζογλου να έρθει να το τραγουδήσουμε παρέα. Ανέβα και εσύ μια φορά, Σοφία. Αργή
βλέπω στο δουλειά. Μαργιλέδες με τσιμπουκιά, μ' αγκάλιες και με φιλιά. Μαργιλέδες με τσιμπουκιά, μ' αγκάλιες και με φιλιά. Μπράβο Χρήστο, μπράβο Χρήστο, μπράβο. Με την καρδιά καμένη. Ξενίκιασε το σπίτι σου και έλα στη γειτονιά σου. Ξενίκιασε το σπίτι σου και έλα στη γειτονιά σου. Όπως και πριν να σε θωρώ απ' τα παράθυρά σου. Όπως και πριν να σε θωρώ απ' τα παράθυρά σου. Περί τα 200 τραγούδια έχει γράψει. 250. Συνολικά. Βέβαια δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτά. Θα το πω ανοιχτά. Αυτά που του κλέψαν αναγκαστικά. Ναι. Φέρε 5. Παίρνουμε τα δύο, σου τα κλέβουμε, βάζουμε το όνομά μας, Μάρκο. Ευτυχώς που είναι και εδώ πέρα, αν χρειαστεί τίποτε να τα πει. Και το όνομά σου θα μπει σε 3. Γύρω στα 180-180 λίγο σε δίσκους γραμμοφών αυτές τις πλάκες που λέγαν και τα υπόλοιπα 45 στροφών, 33 στροφών, εκεί. 250 αριστουργήματα πρέπει να του έχουν κλέψει γύρω στα 50 με 80. Πείτε, για πείτε ενημέρωση, κυρία Ανδρούτσου, για πείτε μας τι ετοιμάζετε για καλοκαίρι. Εμείς λέμε ότι ο Μάιος για την πόλη μας σηματοδοτεί ένα. Για τον Άγιο Δημήτριο, όσοι δεν είσαστε από την αρχή μαζί μας. Μια λαϊκή γειτονιά στα νότια. Πρωτομαγιά, το 76 σκοτώθηκε Αλέκος Παναγούλης στη γειτονιά μας. Έτσι λοιπόν ο Δήμος από το 80 και μετά τιμά τη μνήμη του μεγάλου αγωνιστή με ένα διήμερο εκδηλώσεων που έχουν και πολιτικό περιεχόμενο αλλά και υψηλό πολιτιστικό περιεχόμενο. Έτσι λοιπόν και φέτος, το διήμερο 16 και 17 Μαΐου, θα τιμήσουμε τη μνήμη του αγωνιστή της Δημοκρατίας, του ήρωα της δικής μας γειτονιάς, του Αλέκου του Παναγούλη, με εκδηλώσεις που γεννιούνται από την πόλη, από την χοροδία μας, από νέα σχήματα της περιοχής, αλλά και με ένα σπουδαίο αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Μακεδόνα και την Γιώτα την Έγκα, που θα παρουσιάσουν ένα σπουδαίο αφιέρωμα και με οπτικό ακουστικό υλικό. Στο μεγάλο μας συνθέτη. Θα είναι πολύ ωραίο, θα είναι πολύ ωραίο. Μάλιστα. Έτσι. Μάλιστα. Καλή δύναμη να έχετε, να συνεχίσετε και πάντα τέτοια. Να είστε καλά. Να κάνετε. Ο Αντώνης ο Ενίτης είναι έτοιμος, παιδιά, γιατί είναι σοβαρά τα πράγματα. Πάντα, πάντα είναι έτοιμος. Πάντα είναι Αντώνης. Πάντα Αντώνης.
ένα μαύρο μάτα μου καραμίσα τα νιάτα μου.
στο πουκί σταγίζει. Σαν ήγη με καθίζεται, ως το πουκί σταγίζει. Το πρόβλημα δεν λύνεται, η γκρίνια παταργίζει. Κανένας μπάρμπας σου μπορεί να σ' απαντάρει. Τα τσεκ απ' την Αμερική σε βγάζουν παλικάρι. Τα τσεκ απ' την Αμερική σε βγάζουν παλικάρι. Μόνο κανένας μπάρμπας σου μπορεί να σ' απαντάρει. Ήταν ένα κατοχικό τραγούδι, το ρεπορταζιακό τραγούδι. Από τα ρεπορταζιακά που είχε πολλά ο Βαμβακάρης. Κατοχικό τραγούδι για το τότε πληθωριστικό χρήμα. Και μάλιστα είχε κι άλλο ένα στιχάκι το οποίο δεν χωρούσε. Το οποίο λέει: στο ράφτι μπαίνεις να ντυθείς, σου φεύγει το κεφάλι και θες εκατομμύρια να ράψεις το τσουβάλι. Ο ύφασμα. Thank you.
Αλεξανδριανή. Αλεξανδρία, ναι, μαγερά, που φυσάς νύχτα και μέρα. Βασίλης Προδρόμου, στην Κομπυλή, με τον Παγκλαμαράκη σου. Σε μαγικά και φίνα.
απόψε πια μη με παιδεύεις άλλα νιάρα. Κι από μένα έχεις ό,τι γυρεύεις. Έλα πάψε πια μη με παιδεύεις. Κι από μένα έχεις ό,τι γυρεύεις. Στο φάληρο που πλένεσαι, περιστεράκι γένεσαι, περιστεράκι γένεσαι. Στο φάληρο που πλένεσαι. Για σου τσαχπίνα μου Μαριό, για σου τσαχπίνα μου Μαριό, σε είδα χθες με το μαγιό. Εμένα ούτε μια ματιά δε μου ρίξε σκληρή καρδιά, δε μου ρίξε σκληρή καρδιά. Λοιπόν, πηγαίνουμε σιγά σιγά για το τέλος. Κώστα, τα παιδιά της ορχήστρας. Ο Μάνος ο Κοσμπολάκης, το ακορντεόν. Μάνο. Ο καλός φίλος, Θοδωρής Τούγιος, το μπουζούκι. Γεια σου, Θοδωρή. Ο κουμπάρος μου, Νίκος Ιατζούλης, στα κρουστά. Γεια σου, Νίκο. Ο Νίκος ο Γύρας, ο οποίος τελευταία μέρα είναι με αυτά τα μαλλιά, πάει φαντάρος αύριο. Με τον Πάσο. Άντε, Νίκο. Ο σύντροφος Ηλίας Μαυρίκης. Κιθάρα. Και ο Μιχάλης ο Παπαδάκης στο πιάνο. Έλα, Μιχάλη. Ο Κώστας ο Μίτσιος. Παρακαλώ, τι έχουμε να πούμε. Χρήστος Τσιαμούλης, Σοφία Παπάζογλου, σαν παιδικό παιχνίδι. Στίχη Ηλίας Κατσούλης, Λιζέτα Καλημέρη, Κώστας Καρτελιάς, Ελένη Περινού. Καινούριο είναι? Ολοκένουριο. Ολοκένουριο. Καλό τάξιδο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως καλοτάξιδος ο αρμενιστής από τον Ιαννό που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες, πρώτη συγγραφική απόπειρα του Γερμανού. Έμπαινε. Αλφα 989. Ρεμπέτικα, Σμινέικα, Πολίτικα, γλυκά τραγούδια, Ανακτολίτικα. Πότε, κάθε πότε. Από το ερχόμενο Σάββατο. Ναι, τι. Αφιέρωμα στο Μάρκο. Μάλιστα. Δηλαδή, Κυριακή θα το πιάνουν 10 με 12 το βράδυ και τις δύο εκπομπές. Μάλιστα. Από την ερχόμενη Κυριακή. Μάλιστα. Σήμερα είναι η εκπομπή μας, από την άλλη. Κυρία Ευελίνα, λειτουργείς τώρα ως εκπρόσωπος τύπου για πείτε μας. Ωραία. Εγώ δουλεύω κάθε Παρασκευή και Σάββατο σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά, στον Πίκο. Και περιμένω με μεγάλη χαρά να βγει η πρώτη προσωπική δουλειά που μου την εμπιστεύτηκε η Ελίνα Νικολακοπούλου. 14 τραγούδια και η υπέροχη Δάφνη Αλεξανδρής της Μουσικής. Θα τιτλοφορείται το Λινό το Μετάξι. Και το Μάιο θα μπούμε στο στούντιο με το Στέλιο.
κάνουμε κάποια πράγματα δικά του, με μια συνεργασία έκπληξη. Τέλος Μαΐου θα παίξουμε στο ρυθμό stage, 23 και 30 Μαΐου. Αυτά. Μάλιστα, μάλιστα. Καλή επιτυχία σε ό,τι και έκανετε. Λίλα, έχεις ανακοίνωσης τίποτα? Τίποτα συγκεκριμένο ακόμα. Θα σας εκπλήξω, ελπίζω το χειμώνα. Μάλιστα, Γιάννη. Τι να λέμε, περιοδία από την Κοπαγίδα, Βόρεια Ελλάδα, με μεγάλη επιτυχία έξω, περιοδία το Άνω Κάτω, η ταινία του Μανούσου Ουζερή Τσιτσάνης, περιμένουμε πώς και πώς να τελειώσουμε για να μπούμε στο μοντάζ, να βγούμε τον Νοέμβριο, και έρχονται και τα επόμενα. Καλά πάμε, μπράβο. Ντάνη! Ναι, εμείς συνεχίζουμε στην Τόλη, την Προξενήτρα, στο θέατρο Αλίκη. Μιλάει σαν να ήρθε τώρα η Ντάνη. Μπράβο, ρε Ντάνη. Ναι, και στην παιδική σκηνή του θέατρου Τέχνη, στο Φάντασμα του Κάντερβιλ. Μπράβο, κορίτσι μου. Δημήτρη, λέγε. Βαδίζουμε προς το τέλος για τα γυρίσματα της δικαίωσης. Μόλις τελείωσα τα γυρίσματα για τη συμμετοχή μου στην καινούργια ταινία του Τάσου του Μπουλμέτη, με τον προσωρινό τίτλο Νοτιάς. Μπράβο, φίλε. Και ετοιμάζομαι τώρα για τη δεύτερη ταινία. Η οποία θα είναι το Σωτήρι Τσαφούλια, Έτερος Εγώ, μια ταινία που βασίζεται σε δολοφονίες που γίνονται βάσει του Πυθαγορείου θεωρήματος. Τι ωραίο! Το τετράγωνο της υποτίμησας είναι ίσο με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο καθέτων πλευρών. Και συνεχίζουμε για τα επόμενα. Πώς λέει πώς το λέγανε στην Πάτρα αυτό, το Πυθαγόριο? Τεσσαράγωνο. Το τετράγωνο της αποκατημής τεντόστρας πατσίζει με τη σούμα των δύο άλλων που κάθονται σούζα. Παγιδιών. Δύο άλλων παγιδιών που κάθονται σούζα. Μάλιστα, πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρον αυτό όμως. Νίκη. Εγώ ολοκληρώνω, όπως είπε και ο Δημήτρης, τα γυρίσματα της δικαίωσης. Και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί ξαφνικά προέκυψε να αντικαταστήσω τη Ρένια τη Λουιζίδου στο Αλίκη, στην Τόλη την Προξενήτρα, σε μία από τις μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες του χειμώνα. Ωραία, ωραία. Θα το πάτε μέχρι τέλη Μαΐου αυτό. Τέλη Μαΐου, Τετάρτη Κυριακή, φουλ. Μπράβο, μπράβο σας, μπράβο. Σταύρος. Εγώ μόλις τελείωσα μόλις πριν, τελείωσα από... στην παρέα της δικαίωσης για κάποια επεισόδια. Τελείωσα πρόσφατα και κάνω μια μικρή περιοδία μια stand-up παράσταση. Λέγεται Fucking Impossible. Δεν το μεταφράζω στα ελληνικά. Την οποία έγραψα με την Ασπασία Κοκκώση, παίζουμε και μαζί και τη σκηνοθέτησα. Μπράβο, φίλε, καλή επιτυχία. Αντώνη, κανονικά. Κανονικότατα. Πού? Στην Αργό. Και στα Παλατζίδικα κάθε Πέμπτη. Αθηνά. Εμείς συνεχίζουμε σταθερά τα Σάββατα στο Poems and Crime στο Μοναστηράκι με τους εξαιρετικούς Νίκο Τατασόπουλο, Σωτήρη Παπατραγιάννη και Βαξένου. Και στις 5 και 7 Ιουνίου παίζουμε με τον Γιώργο Νταλάρα και το Ρεμπέτικο Unplugged, την ορχήστρα του. Ζυρίχη και Κολονία αντίστοιχα. Μπράβο σας, καλό ταξίδι. Βασίλη. Η συνεργασία με την Γλυκερία συνεχίζεται και είμαι χαρούμενος που συμμετέχω και σε παραστάσεις με την Ελένη Βιτάλη μαζί και γυρνάμε την Ελλάδα, κάνουμε ωραία μουσικά και κυριολεκτικά ταξίδια. Τι ωραία, τι ωραία. Μπράβο, ρε παιδιά.
τα σιδερά κλεισμένα.
παίξει μια φίλη Μάρκο. Καλά συνηθήκαμε. Να συστήσουμε τους μουσικούς. Παίζει μαζί μου ο Κώστας Σογεράκης. Ο Στέφανος Μαγουλάς μπάσο. Και ο Μιχάλης ο Δήμας Μπουζούκη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα στον Πάνο Σαββόπουλο
Και ευχαριστούμε τον Γιάννη, τον Σκάλκο και τις υπέροχες κυρίες και τους κυρίους. Καληνύχτα.